Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μου γεννιέται μια απορία. Απορώ όταν ακούω ένα βουλευτή του νομού Κοζάνης να μην λέει τίποτα, να μην αισθάνεται την ανάγκη να πει τίποτα για τη ΔΕΗ. Όλα αυτά περί δίκης μετάβασης που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Χατζηδάκη δεν θα έπρεπε να θέσει ένα προβληματισμό, ένα ερώτημα. Πώς την αντιλαμβάνεται? Εν πάση περιπτώσει, απορώ αν άκουσε και αυτό που είπα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι με την συζήτηση του παρόντος προϋπολογισμού ουσιαστικά κλείνει ένας ολόκληρος κύκλος νομοθετημάτων που ξεκίνησε με εκείνο το φοβερό πολυνομοσχέδιο στις αρχές Αυγούστου, που ήταν ένα νομοσχέδιο που ήταν με τα πρώτα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης. Περάσαμε στον περιβόητο αναπτυξιακό νόμο, που εκεί πραγματικά είχαμε πιο συστηματική αντεργατική νομοθέτηση και μια σειρά άλλων πολύ συγκεκριμένων φωτογραφικών ρυθμίσεων. Είδαμε μετά το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ, το νομοσχέδιο για το φορολογικό, τα κόλπα με τον φιλόδημο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είδαμε όμως κάτι το οποίο θα περίμενε ο ελληνικός λαός. Διότι έχοντας βγει από τα μνημόνια, έχοντας κλείσει τον κύκλο των μνημονίων, θα περίμενε κανείς να έχουμε στον προϋπολογισμό ακριβώς το αποτύπωμα της σημερινής συγκυρίας. Θα περίμενε κανείς να έχουμε έναν προϋπολογισμό μετά από χρόνια, ο οποίος να εκμεταλλεύεται το οικονομικό περιβάλλον, τις νέες δυνατότητες. Να δούμε τι σημαίνει αυτό για νέες θέσεις εργασίας και ποιες θέσεις εργασίας. Να δούμε πώς αυτές οι νέες δυνατότητες, αυτό το κομμάτι της ανάπτυξης που όλοι λένε ότι θα υπάρξει και ήδη έχει φανεί πια πως η οικονομία βαδίζει με σταθερότητα τους δρόμους της ανάπτυξης, πώς θα διανεμηθεί, πώς θα κατευθυνθεί. Παρ' όλα αυτά έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος κινείται σε μια παλιά, κλασική και γνωστή λογική για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή που λέει φοροαπαλλαγές για τους πολύ λίγους, με πρόσχημα κάποια ψίχουλα για τους μικρούς. Μια ταξική μεροληψία. Ωστόσο, εκείνο το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε, μια και κλείνουμε το 19, θα έπρεπε να απονείμουμε στην Νέα Δημοκρατία, στην παρούσα κυβέρνηση, είναι το πρώτο βραβείο της πολιτικής αναξιοπιστίας. Διότι η πολιτική αναξιοπιστία είναι να κάνεις εκλογές λέγοντας ότι θα μειώσεις τα πρωτογενή πλεονάσματα και από τη στιγμή που βγαίνεις στην κυβέρνηση να το ξεχνάς οπουδήποτε στο εξωτερικό και να λες ότι αυτό έχει ως προϋπόθεση κάποιες μεταρρυθμίσεις. Πολιτική αναξιοπιστία είναι να μιλάς για 4% ρυθμό ανάπτυξης προεκλογικά, να έχεις πείσει τους πάντες ότι μόλις θα αναλάβεις θα αρχίσει να καλπάζει η οικονομία και εδώ πέρα να αποτυπώνεται μια πρόβλεψη για 2,8% στον προϋπολογισμό, όταν ήδη από το πρώτο εξάμηνο έχουμε περάσει, χάρη της δικιάς μας πολιτικής, το πρώτο εξάμηνο θυμάστε ότι ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 2% ανάπτυξη. Πολιτική αναξιοπιστία είναι να μιλάς για τα μεσαία στρώματα και την ίδια στιγμή να εξαγγέλεις μία πολιτική που να τα χαρίζεις όλα στους πολύ ισχυρούς και στα μεσαία στρώματα την πολιτική σου συμπάθεια. Πολιτική αναξιοπιστία είναι το να βλέπεις ότι η οικονομία δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο με ευχές και καλά λόγια. Και την ίδια στιγμή που πραγματικά υπάρχει ανάγκη στήριξης των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, να ψηφίζεις αυξήσεις στις ΔΕΗ που να χτυπάνε και το κόστος στο οικογενειακό αλλά και το επιχειρηματικό. Πολιτική αναξιοπιστία είναι το να μιλάς στο όνομα της ελεύθερης αγοράς και την ίδια στιγμή με την πολιτική σου να φτιάχνεις σκληρά ιδιωτικά μονοπόλια. Όπως αυτό το οποίο επιχειρείτε να κάνετε στον τομέα του φυσικού αερίου στα δίκτυα, όπως αυτό που πριν από λίγο εξήγηλε ο κύριος Υπουργός Ενέργειας για τον ΕΔΙΕ και φτάνει μάλιστα να έχει το θράσος να μιλάει για τον ΑΔΜΙΕ και να λέει ότι εμείς ιδιωτικοποιήσαμε τον ΑΔΜΙΕ, λέγοντας μα καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε. Μισό λεπτό. Η ΔΕΗ, όπως ξέρετε, είναι 51% δημόσιο, 49% ιδιωτικό τομέα. Εμείς αυτή την αναλογία την κρατήσαμε στον ΑΔΜΙΕ. 51% υποδημόσιο έλεγχο, μόνο που τώρα δεν είναι στη ΔΕΗ. Είναι στο καθαρό δημόσιο. Και το ερώτημα είναι, ποιος είναι ο λόγος αυτή τη στιγμή ο ΑΔΜΙΕ, ο κερδοφόρος ΑΔΜΙΕ, ένα φυσικό μονοπόλιο, περαιτέρω να ιδιωτικοποιηθεί, όπως μας είπατε.
Και έρχεστε και λέτε ότι στο ΔΔΕ θα κάνετε το ίδιο πράγμα. Αλλά προσέξτε να δείτε, λέτε 51% στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ όμως, στο εσωτερικό της αυτό το 51% χωρίζεται σε 51% και 49% στο δημόσιο και στους ιδιώτες. Άρα ουσιαστικά χάνει τον έλεγχο το δημόσιο στον ΔΔΕ. Αυτό ξέρετε, αυτό κάνετε. Και την ίδια στιγμή δεν μπορείτε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι οφθαλμοφανή. Είδατε τα στοιχεία της Ελστάτ, αυτά που ανέφερα πριν σε σχέση με το ρυθμό της ανάπτυξης. Μία από τις αιτίες αυτό του πάνω από 2% το πρώτο εξάμηνο στην οικονομία του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται ακριβώς στην αύξηση του κατώτου μισθού, οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα των συλλογικών συμβάσεων σε μεγάλους κλάδους της οικονομίας αυξηθήκαν οι μισθοί και άρα έχουμε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα στην αγορά, οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς σε αυτό που ονομάσαμε υπερπλεώνασμα, ανεξάρτητα πώς προέκυψε μέσα στις συνθήκες των μνημονίων, δεν φαρθήκαμε τσιγκούνικα όπως κάνετε εσείς. Αυτά όλα συνέτειναν στο να πιαστεί αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως και συμπαθείς, θα έλεγα, πολιτικές αναξιοπιστίες σε μένα. Είναι αυτή η αναξιοπιστία στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τέτοιες πολιτικές αναξιοπιστίες να τις έχουμε. Εκεί που την καταγγέλλεται, τώρα πίνετε νερό στο όνομά της. Στην υγειά σας. Υπάρχει και μια άλλη πολιτική αναξιοπιστία. Στο προσφυγικό. Και εκεί άλλα λέγατε και τώρα αλλιώς τα λέτε όταν βγαίνετε έξω. Ελπίζω να μην διολιστήσετε σε αυτό που σας πιέζει η ακροδεξιά συνιστόσα σας και πάτε για κλειστά κέντρα. Αυτό δεν το έχουμε ανάγκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό ότι έχετε ξεκινήσει την επίθεση απέναντι στην κοινωνία. Και ξέρετε, όταν μια κυβέρνηση επιτίθεται στην κοινωνία, τότε επιστρατεύει τον αυταρχισμό. Σήμερα βγήκε πριν από λίγο στο φως της δημοσιότητας άλλη μια καταγγελία. Ανατρέξτε στο TV Access, εγώ το είδα, αλλά και σε άλλα site. Μια 22χρονη φοιτήτρια στην Πατησίων την συνέλαβαν, της κάναν έλεγχο προληπτικά και τη ζητήσανε να βγάλει το παντελόνι της κατά μεσής της Πατησίων. Ποιος τελικά δίνει το δικαίωμα στην ελληνική αστυνομία να στοχοποιεί την νεολαία? Αυτός ο κατήφορος, ο ληστηρός, ο αυταρχικός είναι επικίνδυνος. Τι συμμαστέλλετε? Σταματήστε να στοχοποιείτε την ελληνική νεολαία. Δεν είναι δυνατόν να δίνετε τέτοια δικαιώματα στον οποιονδήποτε, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν οι μαθητές να βγαίνουν και να τους τραβάτε από τα αυτή έξω από τους κινηματογράφους επειδή βλέπουν τον Τζόκερ. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνετε στα κέντρα διασκέδασης με προτεταμένα τα όπλα. Δεν είναι δυνατόν να ταπεινώνετε και να ξεφτελίζετε νέους ανθρώπους. Αυτός ο δρόμος πράγματι είναι ολισθηρός. Και σας καλώ να τον εγκαταλείψετε το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ. Thank you.